αλλά και τον απόϊχο του Ισραηλινού χτυπήματος στο Ιράν. Πώς χαρτογραφούνται όμως οι προθέσεις των δύο πλευρών? Από όσο βήθηκε ένα παγκόσμιο ολοκαύτωμα, ή θα κλιμακωθούν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Ράφα ως αντάλλαγμα? Ο αναπληρωτής κοσμήτορας στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, καθηγητής πυρηνικής φυσικής και στρατιωτικών επιστημών, Θεοδόρος Λιόλιος, είναι απόψε στις τομές. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά, και ευχαριστώ και πολύ για την ανταπόκρισή σας. Χαίρετε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να αποτιμήσουμε καταρχήν τα χαρακτηριστικά αυτού του χτυπήματος και τι μέσα, αν γνωρίζουμε, δυνατό να χρησιμοποιήθηκαν. Με δύο λόγια θα σας πω τι έγινε και θα σας το αποδείξω στα επόμενα λεπτά με χάρτες και εικόνες και στοιχεία. Το Ιράν πέτυχε, χτύπησε, το έχω πει εδώ και μέρες, χτύπησε δύο αεροδρόμια τα οποία συνορεύουν με τα πυρηνικά όπλα του Ισραήλ, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό ότι έχει τους βαλιστικούς πυράβλους με τη βοήθεια του κατακλυσμού αυτών των ακίνδυνων κατά τα άλλα UAV, έχει τους βαλιστικούς πυράβλους ώστε να χτυπήσει τα πυρηνικά όπλα του Ισραήλ, να τα καταστρέψει ή να τα πυροδοτήσει. Αυτό ήταν το μήνυμα. Ναι. Αυτό πάγωσε και το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ, τώρα όπως θα σας δείξω στη συνέχεια, αντεπιτέθηκε χτυπώντας με πύραυλο Ιεριχό 3 κατά πάσα πιθανότητα, ακριβώς δίπλα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, που δεν έχει πυρηνικά όπλα, αλλά έχει ένα εργοστάσιο εμπλουτισμού, δείχνοντας ότι και αυτοί μπορούν να καταστρέψουν τα δικά τους πυρηνικά εργοστάσια. Αυτό έγινε. Είναι πάρα πολύ απλό και θα σας το αποδείξω στη συνέχεια. Αν θέλετε να ανοίξει λίγο το πλάνο, εγώ θα φύγω από την οθόνη να σας δείξω μερικούς χάρτες. Είναι φανερό ότι είναι ο πύραυλος Ιεριχό 3 ή 2, αυτοί οι δύο βαλιστικοί πύραυλοι που βλέπετε του Ισραήλ, που με άνεση φτάνουν μέσα στο Ιράν. Εξηγώντας λοιπόν για την κίνηση αυτή, φυσικά και οι Ιρανικοί πύραυλοι, όπως βλέπετε, φτάνουν με άνεση στο Ισραήλ. Βλέπετε το Βερινεκές, την εμβέλειά τους. Και πάμε να δούμε τώρα, οι κύριοι στόχοι είναι στο Ιράν, οι πυρηνικές εγκαταστάσεις. Να θυμίσω ότι το Ιράν έχει πυρηνικά εργοστάσια, έχει πυρηνικούς αντιδραστήρες ερευνητικούς ή παραγωγής ενέργειας και έχει επίσης και στρατιωτικές εγκαταστάσεις όπου γίνεται ο εμπλουτισμός του ουρανίου, με κίνδυνο, καθώς γίνεται ο εμπλουτισμός, να φτάσει σε επίπεδα 80% και να κατασκευάσει πυρηνικά εκρηκτικά. Πολύ σύντομα πάμε στην περιοχή του Ισφαχάν, όπου φεύγω πάλι εγώ από την οθόνη. Εδώ είναι η επίμαχη περιοχή. Και όπως θα δείτε στη συνέχεια, στην περιοχή του Ισφαχάν υπάρχουν οι φυγοκεντριστές του Ιράν, οι οποίοι εμπλουτίζουν το ουράνιο και προσπαθούν αφενός με να έχουν πυρηνικό καύσιμο που το πετυχαίνουν και αφετέρου να έχουν στη συνέχεια και, αν θέλετε, πυρηνικό εκρηκτικό. Αυτές είναι οι εμβέλειες των Ισραηλινών πυράβλων, φτάνουν με άνεση εκεί και καθώς μιλάμε λοιπόν, καιρός να πάμε στο χάρτη μας στο Google Earth Pro για να σας δείξω αμέσως τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, είναι αυτές που βλέπετε στο χάρτη αυτή τη στιγμή. Κάθε ένα από αυτά τα σημεία είναι είτε πυρηνικό εργοστάσιο, πάμε στην Ατάνς για παράδειγμα. Εδώ είναι το κρισιμότερο σημείο και να σας θυμίσω ότι στην Ατάνς στο παρελθόν είχαμε επίθεση του Ισραήλ, θα πάμε τώρα κοντά, θα δείτε κατεστραμμένη την περιοχή των φυγοκεντριστών από την επίθεση του 20, σε αυτό το σημείο που βλέπετε εδώ, το έχουν αφήσει ακόμη οι Ιρανοί κατεστραμμένο. Εδώ δέχτη μια επίθεση του Ισραήλ και κατά πάσα πιθανότητα λοιπόν στην γύρω αυτή περιοχή χτυπήθηκε κάποιο στόχος, μια αεροπορική βάση όπως μας έδειξαν, με έναν πύραυλο Ιεριχό 3. Και εδώ θα σας κάνω ένα λεπτό μάθημα για τα πυρηνικά και συμβατικά όπλα. Προσέξτε, εάν χρησιμοποιηθεί ένας βαλιστικός πύραυλος, αυτός μπορεί να έχει μια ακτίνα καταστροφής γύρω στα 100 μέτρα που βλέπετε. Ένας πύραυλος Ιεριχό 3 λοιπόν μπορεί να καταστρέψει αυτή την εικόνα που βλέπετε τώρα στο χάρτη, να τη μεγαλώσω λίγο, είναι γύρω στα 100 μέτρα. Αν χρησιμοποιηθεί ένας κιλοτόνος πυρηνικό όπλο, τότε η ακτίνα καταστροφής μεγαλώνει και πηγαίνει, αν θέλετε, γύρω στο χιλιόμετρο και μπορεί να καταστρέψει όλη την περιοχή. Δεν έχουν κανένα λόγο οι Ισραηλινοί να χρησιμοποιήσουν πυρηνικό όπλο, κιλοτόνο δηλαδή, ενώ μπορούν να προκαλέσουν την ίδια καταστροφή με μερικές δεκάδες βαλιστικούς πυράβλους. Άρα, όσα ακούτε κατά καιρούς, λοιπόν, για πυρηνικά όπλα, μερικές φορές δεν έχουν καμία σημασία, διότι όπως σας έχω εξηγήσει, αυτά τα συστήματα μερικές φορές δεν χρειάζονται, διότι οι συμβατικοί πύραυλοι είναι πλέον αρκετών τόνων κεφαλών και μπορούν να κάνουν την ίδια καταστροφή. Αυτά είναι εν συντομία τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα. Τα άλλα στις διαλέξεις μας στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Και επιτρέψτε μου, αφού επικοινωνώ και με την Κύπρο, να σας πω ότι το ΓΕΕΘΑ με το Πανεπιστήμιο Αθηνών συνεργάζεται και εκπαιδεύει τους Έλληνες και Κύπριους αξιωματικούς σε θέματα ειδικών τέτοιων θεμάτων,
οι μελέτες τους είναι υπό την αιγίδα του ΓΕΕΘΑ και να μην ανησυχούν στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Οι Έλληνες αξιωματικοί είναι ειδικοί επιστήμονες και αργά ή γρήγορα αυτά τα πυραυλικά συστήματα θα τα κατασκευάζουμε και στην Ελλάδα, πιστεύω. Μακάρι. Τώρα, τι να αναμένουμε, κύριε καθηγητά, από εδώ και πέρα? Επιστρέφουμε σε ένα πόλεμο στη σκιά ή θα δούμε μια κλιμάκωση και πιθανόν ένα νέο κύκλο αντιπίνων? Παρακολουθήσαμε πριν από μερικά λεπτά και την τελευταία αντίδραση της Τεχεράνης, προκλητική. Ναι, έχουμε ισοπαλία. Αυτό που προέκυψε είναι έδειξαν και οι δύο ότι μπορούν να καταστρέψουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της άλλης χώρας. Δεν είναι λίγο αυτό. Ναι. Νομίζω ότι μέχρι τώρα νικάει το Ιράν. Διότι γνωρίζαμε ότι οι Ιεριχώ 3 φτάνουν με άνεση στο Ιράν και μπορούν να καταστρέψουν τα πυρηνικά εργοστάσια. Τώρα όμως το Ιράν με τους απλούς βαλιστικούς πυράβλους που έχει έδειξε ότι και με την βοήθεια εκατοντάδων, έναν κατακλυσμό από UAV, μπορεί με κάποιο τρόπο να προκαλέσει κορεσμό της αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής άμυνας και να φτάσει στα πυρηνικά όπλα του Ισραήλ. Ακούστε, το Ισραήλ επιβιώνει μέσω των πυρηνικών του όπλων. Σε όλη του την ιστορία που έχουμε μελετήσει, τα πυρηνικά όπλα το έχουν σώσει. Δεν παίρνω τη μία πλευρά ή την άλλη. Το Ισραήλ είναι ένα πολύπαθο κράτος, αν θέλετε. Έχει δεχτεί τρομοκρατικές επιθέσεις. Έχει κάποιο δίκιο στο να πρέπει να αντιμετωπίσει τη Χαμάς. Έχασε όμως το μέτρο αυτή τη στιγμή και ο αριθμός των θυμάτων, ιδιαίτερα των αμάχων, έχουν δημιουργήσει μια μεγάλη ανομαλία, αν θέλετε, σε αυτή την αντεπίθεση που έπρεπε να κάνει το Ισραήλ και χάνει αυτή τη στιγμή, το δίκιο του. Yeah. Έτσι λοιπόν, έχουμε μια ισοπαλία. Πιστεύω ότι εδώ θα σταματήσουν. Δεν συμφέρει σε κανέναν να συνεχίσουν την επίθεση μεταξύ τους. Το Ιράν έχει αντιπάλους, πρόξι αντιπάλους του Ιράν. Έχει τη Χεσμπολά, έχει, αν θέλετε, και τα απομεινόρια της Χαμάς, έχει τους Χούθη. Έχει αντιπάλους να χτυπήσει. Δεν έχει λόγο να χτυπήσει το κέντρο του Ιράν αυτή τη στιγμή. Αυτό θέλω άρα να σας λοιπόν πω. Πάμε σε μία αποκλιμάκωση σε εκείνο το πεδίο. Μήπως όμως αυτό γίνεται με ένα αντάλλαγμα και θα κλιμακώσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα και ειδικότερα στην Ράφα? Αν το κάνει αυτό που είναι ένα πιθανό ενδεχόμενο, νομίζω ότι αργά ή γρήγορα το Ισραήλ θα έχει αντιμέτωπο ολόκληρο τον πλανήτη. Έχει τελειώσει. Η Χαμάς αυτή τη στιγμή έχει καταστραφεί. Ναι. Τα υπολείμματα που υπάρχουν είναι, έχουν μείνει μέσα στους αμάχους και προκαλούν τεράστιες καταστροφές. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Ο κύριος Νετανιάχου αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα αυτοκτονεί πολιτικά αν συνεχίσει έτσι. Και το Ισραήλ, διότι έχει δίκιο για τις τρομοκρατικές επιθέσεις που έχει δεχθεί, χάνει αυτό το δίκιο αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι οι Ισραηλινοί πολίτες συμφωνούν με τις δεκάδες χιλιάδες αμάχους που έχουν χαθεί και ιδιαίτερα τα παιδιά. Εγώ πιστεύω ότι πλέον είναι η στρατιωτική διοίκηση που οδηγεί και κάνει λάθος αυτή τη στιγμή. Ναι. Παρά τα αυτά, είδαμε σήμερα, παρακολουθήσαμε σήμερα από τα ξένα ειδησιογραφικά μέσα και δηλώσεις Παλαιστινίων, οι οποίοι μιλούν για στημένα παιχνίδια, επικρίνουν ακόμη και το Ιράν. Άρα, ναι, κοιτάξτε. Είναι σίγουρο ότι το Ιράν έχει μια σκληρή στάση στην αντιμετώπιση αυτού του θέματος της Χαμάς. Δηλαδή θα έπρεπε από πριν να αποτρέψει την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ. Ήταν ένα φρικτό έγκλημα αυτό που προκλήθηκε και σε κάποιο βαθμό που σας είπα η αντεπίθεση του Ισραήλ ήταν δίκαιη, αλλά εναντίον της Χαμάς, όχι εναντίον των αμάχων. Ναι, όσον αφορά το αν υπάρχει συναλλαγή, προφανώς, διότι εάν πραγματικά υπάρξει πόλεμος, και το καθεστώς του Ιράν θα καταστραφεί, θα αλλάξει. Υπάρχουν άτομα τα οποία περιμένουν να αναλάβουν την εξουσία εκεί. Και η κυβέρνηση του Ισραήλ και όλοι αυτοί οι σκληροπυρηνικοί ενδεχομένως που υπάρχουν στην κυβέρνηση θα χάσουν τη θέση τους. Yeah. Άρα δεν συμφέρει σε κανέναν μια τέτοια σύγκρουση. Και νομίζω ότι αν έχουν μια πολιτική ευφυΐα θα το θεωρήσουν ισοπαλία και θα σταματήσουν εδώ. Το δε Ισραήλ αυτή τη στιγμή πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις στη Γάζα. Και θα πρέπει να βάλει και λίγο νερό στο κρασί του και να καταλάβει ότι ναι μεν έχει δεχτεί τρομοκρατικές επιθέσεις, αλλά και ο λαός των Παλαιστινίων ζει μια καταστροφή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν μπορώ να αντιληφθώ για ποιο λόγο αυτοί που κυβερνούν εκεί δεν αντιλαμβάνονται ότι με τα όπλα δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Αν και διδάσκω όπλα τόσα χρόνια στους Έλληνες και Κύπριους αξιωματικούς, στην πραγματικότητα διαπιστώνουμε ότι τελικά η λύση είναι πάντα διπλωματική. Ναι.
Πιστεύετε ότι μπορούν να χαρτογραφηθούν ακόμα και τώρα οι προθέσεις του Νετανιάχου και η Τεχεράνη έχει ακόμη ένα περιθώριο ελιγμού? Όσον αφορά το Ιράν, πιστεύω ότι έχουμε ισοπαλία και ότι θα πρέπει να μείνει εκεί. Πιστεύω ότι θα μείνει εκεί. Δεν έχει λόγο να επιτεθεί επιπλέον. Χτύπησε και ανταπέδωσε το χτύπημα με τον ίδιο τρόπο. Ναι. Δηλαδή, σε μια αεροπορική βάση, σε μια στρατιωτική εγκατάσταση, κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, όπως σας είπα. Ναι. Δεν περιμένω λοιπόν να γίνει περαιτέρω κλιμάκωση, αλλά βέβαια κανείς δεν είναι στο μυαλό του κυρίου Νετανιάχου αυτή τη στιγμή, που σας λέω και πάλι, νομίζω ότι υπερβάλλει και έχει ξεφύγει αυτή τη στιγμή από τον αρχικό σκοπό που ήταν δίκαιο στην αρχή, της εξουδετέρωσης της Χαμάς. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.